Πανοσιολογιώτατε, αξιότιμοι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση. Ο Πολιτιστικός και Μικρασιατικός Σύλλογος Παναγία Γεροκομίτισσα και ο Βυζαντινός Χορός Πέτρος ο Πελοποννήσιος, με πολύ μεράκι και αγάπη για την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και τη διαφύλαξη και προάσπιση της θείας τέχνης του Δαμασκηνού, συνεργάστηκαν για την απόψινή εκδήλωση, όπου θα μιλήσουμε για τα αντέντια, τα έθιμα των μικρασιατών προγόνων μας, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής, μιας και το Πάσχα αποτελεί μεγάλη θρησκευτική γιορτή για όλους τους Έλληνες της γης. Ο Πέτρος Γαλάνης, αριστερά μου, φιλόλογος και ιεροψάλτης, θα μιλήσει για τη Σμυρναϊκή ψαλτική του 19ου αιώνα. Ο Βυζαντινός χορός Πέτρος Πελοποννήσιος, υπό τη χοραρχία του Δημήτρη Σακαλή, θα αποδώσει ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Και τέλος, θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις σε ιεροψάλτες που αφιέρωσαν μέρος της ζωής τους στην ψαλτική τέχνη, διαθέτοντας εκτός του ταλέντου ήθος και θρησκευτικό συνέστημα. Είμαστε και διπλά περήφανοι ως απόγονοι μικρασιατών που ανάμεσα στους βραβευθέντες απόψε είναι και ψάλτες που τίμησαν την τέχνη αυτή, κόσμησαν και συνεχίζουν να κοσμούν τους ιερούς ναούς της πόλης των πατρών και όχι μόνο με την παρουσία τους και το ταλέντο τους. Πασχαλινά έθιμα λοιπόν και συνήθειες. Οι γιορτές του Πάσχα έχουν αναμφισβήτητα το πιο έντονο θρησκευτικό χρώμα από όλες τις ελληνικές γιορτές. Προηγείται η λυτή περίοδος της προετοιμασίας, η Σαρακοστή, με την νηστεία, τους χαιρετισμούς, τον ψυχικό, ηθικό και σωματικό εξαγνισμό των ανθρώπων. Ουσιαστικά, οι πασχαλινές γιορτές αρχίζουν από το Σάββατο του Λαζάρου και κορυφώνονται στο Νιώτριτο, την Τρίτη του Πάσχα, ή ακόμα και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής σε μερικά μέρη. Στη Μικρά Ασία, όπως και σε όλους τους ελληνικούς τόπους, η λαμπρή γιορταζόταν με ευλάβεια, κατάνοιξη και μεγαλοπρέπεια, χωρίς άμετρες διασκεδάσεις. Τα έθιμα είναι πολλά και διάφορα, αλλά κοινά σε όλους τους Έλληνες, και άλλα εντελώς τοπικά και μοναδικά. Πολλά από αυτά διατηρούνται ίσα με σήμερα στους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, επειδή συνδέονται άμεσα με τη θρησκεία. Το Λαζαροσάββατο. Άρχισαν οι μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις με επισκέψεις στα νεκροταφεία και τον καθαρισμό και τον στολισμό των τάφων. Είναι μια προσπάθεια για ανάσταση και συμμετοχή των νεκρών στις τελετές, συνδεδεμένη με την ανάσταση του Λαζάρου. Τα παιδιά την ίδια μέρα τραγουδούσαν τον κόμιο του Λαζάρου ή Λαζαρικό, ένα είδος καλάντων, βαστώντας μια κούτσα, κούκλα, ομοίωμα του σαβανωμένου Λαζάρου και στεφάνια με πρασινάδες και μάιδι, μεγάλες κίτρινες και άσπρες μαργαρίτες του αγρού. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρταν τα βάγια, ήρθε η Κυριακή που τρών τα ψάρια. Πού σου να Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου, που σε ηγύρευε η μάνα και η αδερφή σου. Ήμουνε στη γη βαθιά χωμένος και με τσινεκρή νεκρός και αποθαμένος. Λάζαρέ μου, σαν τι είδες εις τον άδειο που επίες. Είδα τρόμη και είδα φόβη, είδα βάσανα και πόνη. Δόμουτε καλέ λίγο νεράκι, να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι. Οι νοικοκυρές ειδώνανε στα παιδιά αυγά και τσιλαζάρι, τα λαζαράκια, ανθρωπόμορφα κουλουράκια ζυμωμένα ειδικά για το πεδωμάνι με ζάχαρη, λάδι, μαστίχα ή κανέλα. Την Κυριακή του Βαγιού ή το Βαγιό όλοι πήγαιναν στην εκκλησία για τα νύφια, ακολουθία του νυμφίου, και έπαιρναν βαγιόκλαρα, αλλά και περίτεχνους σταυρούς από φύλλα φοινικιάς, που τα φιλούσαν στο κονοστάσι γιατί πίστευαν πως έχουν θεραπευτικές και εξορκιστικές ιδιότητες. Καθιερωμένο φαγητό της ημέρας είναι τα ψάρια και οι σαλάτες σε αυθονία. Στη Σμύρνη, τα παιδιά των Ελλήνων έπαιζαν με τις ροκάνες. Οι ροκάνες ήταν ένα παιχνίδι που παραμέριζε κάθε άλλο και ήταν δηλωτικό της τάξης κάθε οικογένειας. Υπήρχαν λοιπόν ροκάνες φτιαγμένες από ντενεκέ, άλλες από πολύτιμο ξύλο, άλλες από κόκαλο, άλλες καλυσμένες και άλλες απλές με ένα γλωσσίδι και τροχό. Έτσι υποδεχόνταν με τον τρόπο τους τα παιδιά το χαρμόσυνο Πάσχα. Μεγάλη Δευτέρα τις κρεμούσαν στα εικονίσματα μέχρι την επόμενη Κυριακή του Βαΐου. Τα παιδιά λοιπόν με τις θορυβώδεις ροκάνες γύριζαν περιστασιακά στους δρόμους τραγουδώντας ρυθμικά τραγούδια του τύπου. Βάγια, βάγια το βαγιό, τρώμε ψάρι και κολλιό. Και την άλλη Κυριακή βάνω τάσπρο μου βρακί. Και σαρτώ στα δώματα πέφτουν τα παπλώματα. Τα μουτζώνουν οι γριές κάτω αυσικουντουρουδιές, δηλαδή τις χαρουπιές. Οι άνθρωποι τις μέρες αυτές υβάνανε τα ντόλια, σκούρα ρούχα, ιδίως μαύρα, σε ένδειξη λύπης και πένθους.
Στα σπίτια γινόταν διαρμίσματα, συγυρίσματα, ασπρίσματα, μπουγάδες, ζυμώματα και γενικές ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή. Όλη την εβδομάδα, τη μεγάλη, οι γυναίκες άσπριζαν και καθάριζαν τα σπίτια. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα για να υποδεχτεί τον Αναστάντα Χριστό. Ποιος δεν θυμάται τη γιαγιά με τη βούρτσα και τον ασβέστη, με τη βούρτσα στο χέρι και τον ασβέστη, να βάφει τις πέτρες, τους κορμούς των δέντρων του κήπου, τους φράχτες, τους τενεκέδες με τις ορτανσίες και τους κατηφέδες, τους ξυλόφορνους που έπαιρναν πραγματικά φωτιά εκείνες τις μέρες να ψήσουν όλα τα πασχαλινά κουλούρια της γειτονιάς. Τα βράδια όλοι συμμετείχαν ευλαβικά στις ακολουθίες, παρακολουθώντας συνειδητά την εξέλιξη του θείου δράματος. Από τις πιο ζωντανές μνήμες των πενδικών μας χρόνων ήταν αυτό το πάνω κάτω όλη την εβδομάδα στην Παναγιά τη Γεροκομίτισσα με τη σύνοψη στο χέρι και στο άλλο χέρι το κερί γιατί δεν υπήρχε και φως και για τις ακολουθίες του θείου δράματος, του θείου πάθους. Ιδίως τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής που κορίτσια και αγόρια ψέλνα με τα εγκόμια δεξιά και αριστερά από τον επιτάφιο. Ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της προσφυγικής μας γειτονιάς. Οι γυναίκες λοιπόν τραγουδούσαν το μυρολόι ή το κατολόι ή τον πόνο της Παναγιάς, είτε στα σπίτια κάνοντας δουλειές, είτε στην εκκλησία σε ώρες εκτός ακολουθιών. Το ίδιο βέβαια γινόταν σε όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής. Το μυρολόι της Παναγιάς ήταν πολύστιχο δημοτικό τραγούδι με θρηνητικό ύφος, λυπητερή μελωδία και έντονη δραματικότητα που είναι γνωστό σε εκατοντάδες παραλλαγές από όλο τον ελληνικό κόσμο. Από την Τραπεζούντα και την Καπαδοκία μέχρι τη Ζάκυνθο και την Καλαβρία. Και από το Αργυρόκαστρο ή τη Φιλιππούπολη ίσαμε την Κάσο και την Κύπρο. Σήμερα, Τσιπαναγιά στο μυρολόι έχει σχεδόν ξεχαστεί. Τη Μεγάλη Τρίτη, κάθε σπιτικό αγόραζε το αρνάκι του για τη θυσία του Πάσχα. Τη Μεγάλη Τετάρτη, τη μέρα αυτή, τελείτο στους ναούς το Ευχέλαιο. Και από τα λεύρη που χρησιμοποιείται στο μυστήριο και ευλογείται, συνήθισαν να ζυμώνουν το πρόσφορο και να το πηγαίνουν στο ναό. Το πρωί της Μεγάλης Πέφτης ματαλαβάνανε τα παιδιά και κορυφώνονταν οι δουλειές στα σπίτια. Οι νοικοκυρές έπιαναν οποιοδήποτε προζύμι για τα λαμπρόψωμα και έπιαναν τσουρέκια και κολίκια με πολλά χάρτζα, δηλαδή κουλούρια με ζυμαρένια, στολίδια και αυγό. Και τα εφτάζημα ψωμιά με το προζύμι από ρεβίθι. Χαρακτηριστικές είναι οι κορούνες των βουρλών και οι κουτσούνες των αλατσάτων, ανθρωπόμορφα κουλούρια με ένα αυγό στο κεφάλι. Την ίδια μέρα βάφονταν και τα κόκκινα αυγά. Το αυγό κρύβει μέσα του ζωή και συμβολίζει το θάνατο και την ανάσταση, γι' αυτό συνδέεται δικαιωματικά με το Πάσχα. Τα αυγά βάφονταν με αγοραστή μπογιά, αλλά κυρίως με φυτικές ύλες, με κρομιδόφυλλα, αμυγδαλόφυλλα, αλιζάρι, ήταν το φυτό το ερυθρόδανο, αλισάχνη, το φυτό η χένα. Δεν είχαν πάντα κατά κόκκινο χρώμα, αλλά και καφετή ή κυτρινοπό. Οι άντροι, τη Μεγάλη Πέφτη, τσικαφενέδες σταυρώνανε το φάντι, δηλαδή κάρφωνα στον ντουβάρι ένα τραπουλόχορτο ή το κρεμούσαν από τη λάμπα, θέλοντας έτσι να στιγματίσουν το παράνομο κέρδος, τα 30 αργύρια του Ιούδα. Η Μεγάλη Παρασκευή, η πιο κατανεκτική και σεβαστή μέρα του χρόνου, απαιτούσε αποχή από τις δουλειές. Δεν υφροκαλούσανε, δεν υτσαταλίζανε, δεν ηράβανε, δεν ριμπαντεύανε, δεν ικεντούσανε, ούτε ικαρφώνανε. Συνδυάζοντας πολλές από αυτές τις δουλειές με το κάρφωμα του Ιησού στο Σταυρό. Η ατμόσφαιρα της μέρας αυτής είναι θλιβερή και μεγαλόπρεπα θρησκευτική. Αυτή την πρωινιά, τα κορίτσια ημαζεύανε πουλουδάκια, τσιμπαξέδες και στις σαρτάνες το σπιτιώνε για το στόλισμα του πιτάφιου, γαρούφαλα, αβιορέτες, πασκαλιές, εκατόφυλλα τριαντάφυλλα και μπομπόνες, λαλάδες, τουλίπες, μανιτιές, βιολέτες, παρθενόκρινους, πάπιες και μάιδι. Περνιούνταν σε αρέστες, αρμαθιές, με μαεστρία και στόλιζαν το κουβούκλι του πιτάφιου. Η λιτανία ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Συγκλονιστικά εγκόμια, ψαλμωδίες και θρήνη για τον νεκρό Ιησού ακούγονταν σε όλους τους χριστιανικούς μαχαλάδες. Απαραίτητο φυσικό το προσκύνημα του πιτάφιου και το πέρασμα κάτω από το κουβούκλιο. Σημαντικό ήταν και το έθιμο της πλειοδοσίας για το σήκωμα του επιτάφιου. Μπατούλες, ομάδες νέων ανδρών, προσέφεραν μεγάλα ποσά στην εκκλησία για να πάρουν το δικαίωμα της περιφοράς. Όποια μπατούλια έδινε τα περισσότερα, σήκωνε το επιτάφιο, το σταυρό, τις εικόνες και τα μπαριάκια, τα λάβαρα της εκκλησιάς. Το αντέντι,
το έθιμο δηλαδή, αυτό είναι καθαρά μικρασιάτικο. Γνωστό σε πολλά μέρη της Ανατολής, Καπαδοκία, χωριά του Μεάνδρου, Βυθινία, Αιωλίδα. Η περιφορά γινόταν στους κεντρικούς δρόμους ή γύρω από το ναό για το φόβο των Τούρκων και στη διάρκεια της ψάλλονταν τα εγκόμια. Στις γειτονιές σχηματίζονταν σειρές γονατιστών ανθρώπων κάθε ηλικίας για να περάσει από πάνω τους το πιτάφιο. Ήταν τάμα για κάθε καλό. Κύρια φαγητά της Μεγάλης Παρασκευής ήταν οι νερόβραστες φακές που συμβόλιζαν τη Παναγιά στα δάκρυα, τα μαρούλια και οι κουκόμητες βλαστή φρέσκων κουκιών, όλα ανήλαδα και βουτυγμένα σε μπόλικο γλυκάδι που να είναι δυνατό, δραπέτσι, σε ανάμνηση του όξους και της πίκρας που δοκίμασε ο Σταυρωμένος. Το Μεγάλο Σάββατο η ατμόσφαιρα είναι εντελώς διαφορετική. Επικρατεί κίνηση, φασαρία, ανεμπαμπούλα παντού. Γίνονται οι τελευταίες ετοιμασίες, ψούνια, σφαγές αρνιών και τα παιδάκια θρυνούν για τα σφαμένα αρνάκια και τα ρυφάκια τους. Συχνά, πυκνά ακούγονται και κουσουμιές, τσιφτεδιές, δηλαδή πυροβολισμοί, ανάκατες με χαρμόνισινες κοδωνοκρουσίες. Στους ναούς, κατά την πρώτη Ανάσταση, οι παπάδες αλλά και το εκκλησίασμα έκαναν μεγάλο μπαντυρντί και χτυπούσαν δυνατά ό,τι μπορούσε να κάνει θόρυβο, στα σίδια, πόρτες, κουνούσαν τους πολυελαίους και έραναν με ρενατζόφυλλα τους πιστούς. Ενδεικτική του κλίματος η φράση «Ηγήνηκε το Ανάστα ο Κύριος». Καθολική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην Ανάσταση. Από τις 10 η ώρα το βράδυ ήβγαινε ο Ζαγκώτης, ο Ντελάλης, και χτύπαε με το σοπάκι, το μπαστούνι του, τσιπόρτες, μηνώντας τις χριστιανοί να πάνε στην εκκλησιά τους. Με το Χριστός Ανέστη κυριαρχούσε ξέφρενος εορταστικός τόνος. Κρουσουμιές, τρακαστρούκες, φυσέγγια και μπόμπες. Οι κρυπέρνανε, σκάγανε στον ουρανό και παντού άκουγες τσουκαρίσματα αυγών, φιλιά, ευχές, κοδωνοκρουσίες. Στους υπόδουλους Μικρασιάτες η μέρα συμβόλιζε και μια άλλη Ανάσταση. Έβρισκαν την ευκαιρία να εκφράσουν με θόρυβο τον άσβηστο πόθο για ελευθεριά, αδιαφορώντας πλήρως για την παρουσία των επισήμων τουρκικών αρχών στη μεγάλη χριστιανική γιορτή. Μετά την εκκλησία έφεραν και τα λαμπροκέρια το Άγιο Φως στο σπίτι. Έκαμαν σταυρού στο ανώφλι της πόρτας, έβαζαν ένα κόκκινο αυγό στο κονοστάσι που το διατηρούσαν ως το επόμενο Πάσχα. Και έτρωγαν σούπα αυγολέμονο ή τηγανιτά τζιεράκια, σικοτάκια και σγαρδουμάκια, σικοτάκια και εντόστια, φρέσκες μυζήθρες και τα τσουκαρισμένα αυγά. Η γνωστή σήμερα μαγειρίτσα ήταν εντελώς άγνωστη πριν το 1922. Η λαμπρή μπορεί να μην είχε ξέφρενο γιορταστικό ρυθμό άλλων εορτών, αλλά ήταν η πιο επίσημη, η πιο λαμπρή μέρα του χρόνου, γεμάτη αγάπη και συμφιλίωση. Το πρωί πήγαιναν όλοι στην εκκλησία φορώντας πίσιμα ρούχα και οπωσδήποτε κάτι καινούριο, πρωτοφόρετο, για το καλό. Οι κοπέλες και οι νέες γυναίκες έβαζαν μουσεφούστανα, πορκάκια και μαντίλια με έντονο χρώμα, όπως άσπρο, τσικουδί, κόκκινο, ρουδί, κίτρινο, σε ένδειξη χαράς και αγνότητας. Ακόμα και τον ίδιο το μήνα, τον Απρίλιο, τον ονόμαζαν λαμπροφορεμένο ή λαμπριάτη. Όλοι αλληλοσυγχωρούνταν, αντάλλασαν ευχές και έστειναν σέφκια, γλέντια και χορούς μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. «Χριστός Ανέστη, μάτια μου, έλα να φιληθούμε και από τα φύλλα της καρδιάς να ξαναγαπηθούμε. Όμορφοι που είναι οι λαμπροί και όμορφα που γλεντούνε, σαν έρχεται το νιώτριτο, ίδια οι τι πετούνε». Το μωραϊτικό και ρουμελιώτικο έθιμο του σουβλιστού αρνιού ήταν επίσης εντελώς άγνωστο σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, στο Αιγαίο και στα περισσότερα ελληνικά μέρη. Το λαμπριάτικο τραπέζι ήταν σχετικά λιτό. Αρνί στο φούρνο, απάνω τσιβέργες του κλιμάτου, ισπανίως μαγειρευτό, καπαμάς, σαλάτα, μυζήθρες, αυγά, κρασί και λαμπροκούλουρα. Βασικά και χαρακτηριστικά έθιμα των Ιωνικών παραλίων και των Μικρασιατικών νησιών από την Ήβρο μέχρι το Καστελόριζο είναι τα τσερκένια, η χαρταετή, οι κούνιες και το λέμπι. Οι κούνιες που πάνε από τσιγή στον ουρανό συμβολίζουν από τα πανάρχια κιόλας χρόνια την Ανάσταση και την ανάταση των ψυχών. Τσικούνιες τις στείνανε ούλες τις πασκαλινές σκόλες. Το νιώτριτο, το αγιοριού, τσιπηγής, της ζωοδόχου πηγής, την πρωτομαγιά, τσιμαλιαρής της αναλήψεως και τσιγονατιστής την πεντηκοστή. Ίσαμε τσιαγιατριάδας. Όπου βολεύαν, σε δέντρα, σε κλιματαζιές, σε αυλές, στην εξοχή.
και τραγουδούσαν τα τραγούνια της Κούνιας. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Σίδερο να είναι το σκηνί και ατσάλι το δοκάρι και το σανίδι μάλαμα κι ούλο μαργαριτάρι. Πάνω στην Κούνια κάτσανε τέσσερα μαύρα μάτια, τέσσερα φρύδια σαν σπαθιά και δυο κορμιά ριγάτα και άλλα πολλά τραγούδια. Και επίσης φυσικά έλεγαν το Χριστός Ανέστη. Το λέμπι γινόταν με την πανακωτή, δηλαδή την πινακωτή των ψωμιών ή άλλο πλατή και γερό σανίδι, το οποίο έντυναν με ωραία κυλίμια. Κάθονταν πολλά κορίτσια στη μέση από 2-6 και στις άκρες δύο όρθια αγόρια κρατούσαν τα σκοινιά και έδιναν όθηση δεξιά-αριστερά και όχι μπρος-πίσω όπως ήταν οι γνωστές κούνιες. Εντελώς ιδιαίτερο έθιμο της Ερυθρέας, κυρίως στα Βουρλά και στη Δυτική Ερυθρέα και στα καραμπουρνιώτικα χωριά, ήταν η τρίτη μέρα του Πάσχα. Η μέρα αυτή γίνονταν πάλι λιτανίες και υπαίθριες δοξολογίες με επικεφαλής τον Μπαριάκι της Ανάστασης, δηλαδή το Λάβαρο της Ανάστασης, στολισμένο με πούλουδα και μπλήρες, ασημένιες οι χριστές ταινίες και με ταξωτά ρεμπαντιά, κορδέλες. Αν σε κάποιο μέρος... Συγγνώμη. Η γιορτή του Αγιοριού, αν πέσει πριν από τη Λαμπρή, γιορτάζεται Λαμπροδευτέρα και ήταν πια διπλόσκολο, δηλαδή διπλή γιορτή. Τα μέρη που είχαν εκκλησιά του Αγίου οργάνωναν μεγάλα πανηγύρια, όπως τα Τσικούρια και στο Γκιούλμπαξε, όπου πρόσφεραν στους προσκυνητές το κεσκέκι, φαγητό με μπλιγούρι και κρέα σταύρου που έβραζε από βραδύ σε μεγάλα καζάνια. Το αντέντι αυτό εξακολουθεί να τηρείται και σήμερα στα Μελίσια Αττικής, όπου έχουν εγκατασταθεί πολλοί γκουλμπαξιώτες πρόσφυγες. Ο κύκλος των εορτών του Πάσχα έκλεινε με το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στο Λιθρί. Το Σάββατο και την Κυριακή του Θωμά, λεφούσια Ερυθρεωτών που είχαν κάνει τάμα, οι δύο σινιόπαντρες και όσες ήθελαν να πιάσουν παιδί, μετέβαιναν με τα τρένα από τη Σμύρνη στη Μαγνησά για να παρευρεθούν στο μέγιστο πανηγύρι της Ιωνίας και να προσκυνήσουν στην Αγία Αναστασία του Χιορόσκιοη. Όπως διαπιστώνουμε, το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας, ενώ τα περισσότερα από τα έθιμα που προαναφέρθηκαν αναβιώνουν κάθε χρόνο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μέχρι σήμερα, θυμίζοντάς μας πως ο ελληνικός πολιτισμός είναι κάτι βαθιά ριζωμένο μέσα μας. Καλό Πάσχα σε όλους, σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο Πέτρος Γαλάνης, φιλόλογος και ιεροψάλτης, που όπως σας είπα θα μιλήσει για την ψαλτική του 19ου αιώνα και του 20ου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ψαλτική της Σμύρνης, τη Σμυρναϊκή ψαλτική, και θα επικεντρωθούμε στο 19ο αιώνα, όχι τυχαία, διότι ουσιαστικά ήταν η μεγάλη ακμή του υπόδουλου ελληνισμού της Μικράς Ασίας σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Έτσι λοιπόν, όπως και στους άλλους τομείς της ζωής στη Σμύρνη και στη Μικρά Ασία γενικότερα, και στον τομέα της ψαλτικής, η Σμύρνη, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα, ακολούθησε μια σαφώς κοσμοπολίτικη παράδοση, συγκερνώντας στοιχεία από την ανατολική παράδοση, τα ρεύματα τα οποία κυριαρχούσαν στη Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη παράδοση, η οποία επηρέασε και επηρεάζει ακόμα και σήμερα την ψαλτική στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο Άγιον Όρος. Σε αντίθεση με την Κωνσταντινούπολη, η οποία εξέφραζε το αυτοκρατορικό βυζαντινό πρότυπο πάντοτε, η Σμύρνη είχε σαφώς έναν χαρακτήρα εθνοκεντρικό, με στοιχεία νεωτερικά, στοιχεία μοντερνιστικά, καθώς λόγω του εμπορίου το οποίο άκμαζε, έγινε και η μετακένωση πολλών στοιχείων από τη Δύση. Ακόμα και ο Οθωμανικός ρομαντισμός, το ρεύμα δηλαδή πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η Σμυρναίκη ψαλτική, ήταν στην ουσία μια προσπάθεια των Οθωμανών της εποχής να εξυγχρονίσουν τη μουσική τους παράδοση ακολουθώντας τα ρεύματα της Ευρώπης. Και εδώ είναι ένα ερώτημα τώρα.
Επηρεάστηκε λοιπόν η ψαλτική στη Σμύρνη από αυτό το ρεύμα. Άρα επηρεάστηκε από την Ανατολή ή από τη Δύση. Μέσω Ανατολής επηρεάστηκε από τη Δύση. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παρότι η Σμυρναίκη ψαλτική ήταν τότε αρκετά καινοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, όπως εκφράζονταν από τους ψάλτες της Κωνσταντινούπολης, του πνευματικού κέντρου δηλαδή της Ορθοδοξίας, η μεγάλη διάδοση του ύφους αυτού έγινε και λόγω της ιδιαίτερης καλυφωνίας των εκπροσώπων της σχολής, με πρόδρομο του είδους τον Δημήτριο Λότο τον Χίο. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς γεννήθηκε, αλλά πέθανε λίγο μετά το 1811 και ήκμασε στα τέλη του 18ου αιώνα, 1780 με 1790. Ο Δημήτριος Λότος ο Χίος αναφέρεται διότι υπήρξε μαθητής μιας πολύ μεγάλης μορφής του 18ου αιώνα, του Θεοδοσίου μοναχού του Χίου, στον οποίο είχε μαθητεύσει και ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, το οποίο και το όνομα φέρει και η χοροδία, η μεγάλη αυτή μορφή του 18ου αιώνα της ψαλτικής. Ήταν και φίλος του Αδαμάντιου Κοραή, με τον οποίο έχουν ανταλλάξει και επιστολές πολύ ενδιαφέρουσες, και ο οποίος θεωρείται πρόδρομος της Σμυρναϊκής ψαλτικής του 19ου αιώνα. Προεξάρχοντες φυσικά έχουμε τον Νικόλαο Γεωργίου πρωτοψάλτη Σμύρνης ή αλλιώς πιο γνωστός ως Νικόλαος Σμύρνης, ο οποίος γεννήθηκε περίπου το 1790 και πέθανε το 1887, και τον διάδοχό του Μισαήλ Μισαηλίδη. Παρότι γενικά οι συνθέσεις τους θεωρήθηκαν ότι απομακρύνονται από τα αυστηρά βυζαντινά πρότυπα των μουσικών θέσεων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν από τον Πέτρο Πελοποννήσιο, τον οποίο αναφέραμε, ο οποίος ήταν λαμπαδάριος του Πατριαρχικού Ναού στον Άγιο Γεώργιο, έχει σημασία ότι και στο Άγιο Όρος ψάλλονται ακόμα και σήμερα, έχοντας πάρει τη θέση τους στις ακολουθίες των μονών, αλλά και κάτι άλλο, το οποίο είναι μια δική μου άποψη και θα την αναφέρω, αυτό που θεωρείται μέχρι και σήμερα αγιορείτικο ύφος, με κυριότερο εκπρόσωπο τον μακαριστό Διακοδιονύση Φυρφυρή. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι στην ουσία είναι μια μετεξέλιξη του Σμυρναίκου ύφους με πιο μοναχικό χρώμα. Αυτό το βλέπουμε αν ακούσουμε τις παλιές ηχογραφήσεις, τις πρώτες ηχογραφήσεις Σμυρναίκης ψαλτικής, και βάλουμε και τον Διακοδιονύση τον Φυρφυρή, ο οποίος έχει πεθάνει σχετικά πρόσφατα. Βλέπουμε συγγένεια. Οπότε στην ουσία υπάρχει μία επικοινωνία. Ακόμα και στους ναούς της κυρίως Ελλάδας, μέχρι και τη δεκαετία του 60 περισσότερο, οι συνθέσεις του Νικολάου Σμύρνης ήταν πολύ δημοφιλείς, πλέον όχι τόσο, αν και ψάλλονται ακόμα και σήμερα. Ενώ συνθέσεις όπως το «Εξέδισαν με τα ημάτια μου» του Ιδίου, ο σκελετός του οποίου πέρασε και σε έργα πατριαρχικών ψαλτών, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, στο βιβλίο δηλαδή του Κωνσταντίνου Πρίγκου, τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλα τα μέλη του Κωνσταντίνου Πρίγκου, άρχοντος πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, είναι βασισμένα στην ουσία στην παράδοση του Πέτρου του Πελοποννησίου. Εκτός από το «Εξέδισαν με τα ημάτια μου», το οποίο αυτό μέλος, χωρίς να αναφέρεται, στην ουσία αποτελεί μια παραλλαγή της σύνθεσης του Νικολάου Σμύρνης και έχει μεταφερθεί και σε άλλα βιβλία άλλων συνθετών της αυτής παράδοσης, χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά ότι η βάση είναι του Νικολάου Σμύρνης. Έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής αυτή η σύνθεση, συνήθως λέγεται μονοδιακά, από πιο πολύ πρικισμένους φωνητικά ιεροψάλτες, και να αναφέρουμε και ένα αξιονεστή του Μισαήλ Μισαηλίδου, που είναι πολύ δημοφιλές και εδώ στην Πάτρα, από την εκτέλεση κυρίως του μακαριστού Πανάρε του μοναχού Φιλοθεήτη, σε ήχο βαρύ, το οποίο έχει επικρατήσει. Αυτοί λοιπόν οι δύο ειδικά, ο Νικόλαος Σμύρνης και ο Μισαήλ Μισαηλίδης, εκτός από την καλυφωνία τους, είχαν πλουσιότατο έργο, και συνθετικό και εξηγητικό και θεωρητικό, πολύ μεγάλη
παραγωγή και πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλος όγκος αρθρογραφίας εκείνη την εποχή και διαλόγου με τους πατριαρχικούς ψάλτες, ενίοτε και φορτισμένου θα λέγαμε. Οπότε μιλάμε για μια εποχή πολύ πλούσιας όσμωσης στον ελληνικό χώρο σχετικά με την ψαλτική. Ας αναφέρουμε και κάποια άλλα ονόματα ενδεικτικά ιεροψαλτών οι οποίοι συνέβαλαν με την παρουσία τους στη διαμόρφωση αυτής της ψαλτικής. Είναι ο Ιωάννης Γιαλουσάκης, ο Ιωάννης Βασιλιάδης, καθώς και ο Πέτρος Μανέας, τον αναφέρω ειδικότερα γιατί ήταν και μαθητής του Μισαήλ Μισαηλίδη, γεννήθηκε το 1870 και πέθανε το 1950, το οποίο έχουμε και τις πιο παλιές ηχογραφήσεις, ήδη από το 1910, στις οποίες αποτυπώνεται το σμυρναϊκό ύφος, όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως. Ας αναφέρουμε και μία έφημη μνεία στον Φώτη Κόντογλου, μεγάλο λογοτέχνη, αγιογράφο και διανοούμενο του 20ου αιώνα, από την περιοχή των Κηδωνιών βέβαια της Μικράς Ασίας, ο οποίος υπήρξε και ιεροψάλτης, δεν φημίζεται τόσο γι' αυτό, αλλά έχουμε και κάποιες ηχογραφήσεις από αυτόν. Συμπερασματικά, μπορεί η μικρασιατική καταστροφή να σταμάτησε βίαια την παρουσία του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και στη Σμύρνη ειδικότερα, αλλά οι θειασσότες της Σμυρναϊκής ψαλτικής μέσα από τα βιβλία τους, τις σκέψεις τους, αλλά και κάποιες ηχογραφήσεις που υπάρχουν, συνέχισαν να επηρεάζουν μέχρι και σήμερα την ψαλτική στον ελληνικό χώρο και ουδής μπορεί να ισχυριστεί ότι η συμβολή τους δεν υπήρξε κέρια στη διαμόρφωση της σημερινής πραγματικότητας της ψαλτικής, ενώ είναι και της πάση γνωστό ότι με την έλευση των προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη αλλά και τη Μικρά Ασία, εν πολλής μεταστράφηκε το ψαλτικό κλίμα στην κυρίως Ελλάδα από τις επηρεασμένες από τη Δύση τετραφωνίες, οι οποίες τίναν να επικρατήσουν από τα μέσα του 19ου αιώνα, στο βυζαντινό ύφος, το οποίο έχει επικρατήσει μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Πέτρο, μπράβο. Ακολουθεί το βιογραφικό της Χοροδίας από την Κωνσταντίνα. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα και η χοροδία μας, θα πούμε εμείς το βιογραφικό. Ο Βυζαντινός χορός Πέτρος ο Πελοποννήσιος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 από τον πρωτοψάλτημα κύριο Δημήτρη Σακαλή, πρωτοψάλτη και χωράρχη τότε του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Τα μέλη που απαρτίζουν το Βυζαντινό χορό είναι μαθητές του διδασκάλου, καθώς πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Σκοπός του Βυζαντινού χορού είναι η διαφύλαξη και η προάσπιση της θείας τέχνης του Δαμασκηνού, καθώς και η μεταλαμπάδευση αυτής στους νεότερους. Σκοπός που προϋποθέτει ψαλτικό ύφος λιτό, απέριτο και μεγαλοπρεπές. Γεγονός που απαιτεί επιμονή, υπομονή, σκληρή και κοπιώδη εργασία. Και όπως έλεγε ο πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και μελοποιός ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο οποίος ήκμασε γύρω στο 1660, «Ο θέλων μουσικήν μαθήν και θέλων επενίστε. Θέλει πολλάς υπομονάς, θέλει μεγάλους κόπους, τιμήν εις το διδάσκαλον, δουκάτα εις τα σχήρας, τότε να μάθει ο μαθητής και τέλειος να γίνει». Το μεράκι και η προσπάθεια από τα μέλη του Βυζαντινού χορού για απλό και σοβαρό ψάλσιμο είναι ορατό και πενετό από κάθε φιλόμουσο ακροατή. Καλή ακρόαση, τώρα θα το δούμε. Έλα Πέτρο. Η χοροδία μας ξεκινάει το πρόγραμμά της με το απολυτίκιο του πολιούχου μας Αγίου Ανδρέου ως τον Αποστόλων Πρωτόκλητος. Ως τον Αποστόλων Πρωτόκλητος και του Κορυφαίου Αυταδελφός, το Δεσπότη των όλων Ανδρέα ηγέτευε, ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε.
συνεχίζουμε με το Αλληλουιάριο και το Τροπάριο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» της ακολουθίας του νυμφίου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου Τρίφωνο. Εκδικτός ορθίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, τα πάθη τα σεπτά, σε αργοσύντομο ιρμολογικό μέλος, σε ήχο πρώτο.
ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Είναι το στιχηρό ιδιόμελο των ένων της Μεγάλης Δευτέρας, σε ήχο πρώτο. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ερχόμενος ο Κύριος προς το της Μεγάλης Τρίτης, ο της ψυχής Ραθυμία Νηστάξας, σε ήχο δεύτερο. Ενείτε αυτόν εν τη μάνο και χωρών, ενείτε αυτόν εν πορδές και Oh.
σέτων της Παρθένου Ιών, στιχηρό από τους σένους της Μεγάλης Τετάρτης, σε ήχο πρώτο. Εν είπε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είπε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Σε τον της Παρθένου Ιών, όρνη επί γνούσα Θεών, ελέγεν εν κλαθμόδης οκούσα, ως δακρύων αξία πράξασα. Η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον, το δοξαστικόν των ένων της Μεγάλης Τετάρτης, σε ήχο δεύτερο. Εν είτε αυτόν ετι πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν ερχονδέ, παρανόησε
ακούστηκε το ιδιόμελο ότε η αμαρτωλός προσέφερε τον μύρο, το μύρον, τον ένων της Μεγάλης Τετάρτης. Τώρα θα ακούσουμε το δοξαστικό «Η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον» σε ήχο δεύτερα. Μισθαγωγόν σου, Κύριε, τους μαθητάς, και νυν των αποστήχων της Μεγάλης Πέμπτης. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό τροπάριο του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης, το οποίο παραπέμπει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, παρουσιάζοντας την ένωση του Χριστού με τους μαθητές και τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία, σαν την ένωση των κλάδων του αμπελιού με τον κεντρικό κορμό του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Stop.
η χοροδία μας συνεχίζει το πρόγραμμά της με τρία αντίφωνα από τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής, την ακολουθία των Αγίων Παθών, μάλλον τρία τροπάρια του πρώτου αντιφώνου, άρχοντες λαών, λόγων παράνομων και τα σεστήσεις ημών σε ήχο πλάγιο του Δετάρτου. Άρχοντες λαών συνήθισα κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Λόγων παρανόμων κατέθεν το κατέ μου, Κύριε, Κύριε, μη κατά δίπης με. Τα σεστήσεις ημών καθαρά στο Χριστό παραστήσομεν, και ως φίλοι αυτού τα ψυχά συμπονθήσομεν δι' αυτόν, και μήτες με ρήμνες του βίου συμπληγόμενος ο Ιούδας, παλέντης τα μίσημον κράξομεν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, από του πονηρού. Η χοροδία θα κλείσει το πρόγραμμά της με το 15ο αντίφωνο της ακολουθίας των παθών, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, το οποίο ψάλεται κατά την περιφορά του Εσταυρωμένου, καθώς και στην 9η ώρα τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώπιον του Εσταυρωμένου, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Σήμερον Stephanon exarchanthon.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τη χοροδία Πέτρος ο Πελοποννήσιος υπό τη χοροαρχία του κυρίου Δημητρίου Σακαλή για την πολύ όμορφη απόδοση των ύμνων. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι άρχοντες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Περικλεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς η παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση, που σκοπό είχε να αναδείξει τα ήθη και τα έθιμα της Μικράς Ασίας στην περίοδο του Πάσχα, καθώς μεγάλους και σπουδαίους μικρασιάτες ιεροψάλτες που μεσουράνησαν και προσέφεραν τα μέγιστα στην ιερά τέχνη του Δαμασκηνού. Προς το σκοπό αυτό, θεωρήσαμε απαραίτητη τη συνεργασία και τη συνδιοργάνωση με το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Παναγία Γεροκομίτισσα, όπου τα μέλη του έλκουν καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο κυρία Κωνσταντίνα Παπάκου για την αρίστη συνεργασία που είχαμε αυτούς τους δύο μήνες, προκειμένου να οργανώσουμε και να φέρουμε εις πέρα σε αυτή την εκδήλωση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο πρωτοψάλτη φιλόλογο κύριο Πέτρο Γαλάνη για τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μοιράστηκε μαζί μας όσον αφορά τη Σμυρναία και η Ψαλτική. Ο Βυζαντινός χορός μας, όπως ακούσατε στο βιογραφικό, αποτελείται κυρίως από μαθητές μου αλλά και συναδέλφους της σπολαιός μας, καθώς και της ναυπάκτου, αφού διακονώ ως πρωτοψάλτη στην περίοδο αυτή στον Άγιο Νικόλαο Αντηρίου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά που ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους το έχουν αφιερώσει σε βυζαντινή μουσική και στο ιερό διακόνημα του αναλογίου, γι' αυτό αξίζει να τα χειροκροτήσετε. Ο ιεροψάλτης είναι γνωστό ότι επιτελεί έργο μεγάλο, πολλές φορές και επίπονο. Αποτελεί βασικό παράγοντα στην τέλεση της θείας λατρείας. Σκοπός της ψαλμοδίας δεν είναι η ευχαρίστηση, αλλά η κατάνοιξη. Το κατανοητικό και μυσταγωγικό κλίμα μέσα στον Ιερό Ναό είναι δημιούργημα δικό του. Τη σημαντική θέση που κατέχουν οι ιεροψάλτες στο ναό μαρτυρεί όχι μόνο το έργο τους, αλλά και το ότι αποτελούν ιδιαίτερη τάξη από τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μας και σαν τέτοια τάξη αναφέρονται στις αρχαίες λειτουργίες και θεωρούνται σαν κατώτεροι κληρικοί με ορισμένη χειροθεσία. Από την εποχή του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι μεγάλοι ψάλτες κόσμησαν την Εκκλησία και την ελληνική παράδοση. Τα αριστουργήματα ποίησης και μουσικής ανεβάζουν το μουσουργό της βυζαντινής μουσικής στην πυραμίδα των δημιουργών, τα οποία με όχημα τις φωνές των ιεροψαλτών μεταφέρονται επί 15 και πλέον αιώνες. Η αμοιβή δεν είναι το κίνητρο που τον οδηγεί στο αναλόγιο, ούτε η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία. Κάτι άλλο ισχυρότερο. Μονιμότερο και βαθύτερο τον ενώνει με το αντικείμενό του. Είναι ο θείος έρωτας, η αγάπη για τη μουσική των αγγέλων, η αναζήτηση του εαυτού του μέσα σε αυτήν, η έκφρασή του μέσα από αυτήν. Τέτοιοι ψάλτες που κόσμησαν την Εκκλησία μας με ήθος είναι τα πρόσωπα που θα τιμήσουμε απόψε. Πριν ξεκινήσει η βράβευση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Πατρέων και τις αντιδημάρχους κυρία Ρένα Γκέστα και κυρία Αναστασία Τογιοπούλου για την παραχώρηση της αίθουσας. Την κυρία Τογιοπούλου, η οποία είναι κοντά μας απόψε, την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την αμέριστη συμπαραστασή της στην απόψινή μας εκδήλωση. Επίσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Σβόλη, μας τιμά ιδιαιτέρως. Τον πρώην Υπουργό κύριο Νίκο Νικολόπλο, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Ρεψαλτών Πατρών, που μας τίμησαν με την παρουσία τους, καθώς και το Ιόνια TV μαζί με τον κύριο Βασίλειο Δελιμάρη για την τηλεοπτική κάλυψη. Θερμές ευχαριστίες στον Πανασωλυγιώτατο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Πρόεδρο Μασιμακόπλο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αντιδήμου, στα μέλη της Δημοτικής Παραδοσιακής Χοροδίας Αντηρίου Άγιος Νικόλαος και στην Πρόεδρο του Συλλόγου Αναβίωσης Απόγονων Σουλιωτών Αυπακτίας, ο έπακτος κυρία Μαρίνα Σαγώνα. Δεν θα παραλείψω στους χορηγούς μας, Σούσι Ντούντους και στα έπιπλα κουζίνα Θερζής και βέβαια σε όλους εσάς που μας τιμήσατε στην απόψινή εκδήλωση.
Λοιπόν, για την πρώτη τιμητική διάκριση, μάλλον για τις δύο πρώτες τιμητικές διακρίσεις, θα καλέσουμε τον χωροάρχη τον κύριο Δημήτρη Σακαλή και παρακαλώ να έρθει ο Δημήτριος Σαββόπουλος και ο Δημήτριος Πυλόπουλος, οι ιεροψάλτες, να πάρουν τον αδειό τους. Για τις δύο επόμενες τιμητικές διακρίσεις θα καλέσουμε τον πατέρα Πρόδρομο και τους τιμόμενους Βασίλειο Καραμπέρο και Ιωάννη Κιούση. Επόμενη βράβευση θα καλέσουμε τον πατέρα, δεν είναι εδώ, την αντιδήμαρχο του Δήμου Πατρέων, την κυρία Τογιοπούλου, να κάνει τη βράβευση και πάνω τον κύριο Νικόλαο Σαγώνα και Νικόλαο Ζωγόπουλο. Θα ήθελα να καλέσουμε για την επόμενη τιμητική διάκριση τον κύριο Σβόλη Κωνσταντίνο από την παράταξη Πάτρα Ενωμένη, τον επικεφαλής παράταξης Πάτρα Ενωμένη. Παρακαλώ οι τιμόντες Γεώργιο Ρικά και Ιωάννη Αντωνακόπουλο. Συγγνώμη, έκανα λάθος, ναι. Γρηγόριο Τσιαμάκη και Χαράλαμπο Μπέλεχα. Για την επόμενη βράβευση θα καλέσουμε τον ιεροψάλτη και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, τιμώντες ο Γιώργος Ρικάς και Ιωάννης Αντωνακόπουλος. Κυρία Τογιοτυπούλου, αν δεν σας κουράσουμε να έρθετε πάλι στο βήμα να τιμήσουμε και τον κύριο Νικόλαο Καλυβά και τον κύριο Νικόλαο Καπέλη. Κύριε Σακαλή, να κάνετε την επόμενη βράβευση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραβιώτης και ο κύριος Ανδρέας Λιώσης είναι οι τιμόμενοι. Ο Πέτρος Γαλάνης, ο φιλόλογος και ο ιεροψάλτης, θα κάνει τη... Ευχαριστούμε, Πέτρο. Θα τιμήσει τον κύριο Παναγιώτη Τρίγκα και Νικόλαο Μπάρλο.
Και η Κωνσταντίνα Παπάκου, η πρόεδρος του Συλλόγου Παναγία Γυροκομίτισσα, θα τιμήσει τον κύριο Στέφανο Αϊβαλιώτη και τον Μιχάλη τον Κιδωνιάτη. Έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας.